Και πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε την επόμενη μας συνταγή. Θα φτιάξουμε χοιρινό αφέλεια, μια παραδοσιακή κυπριακή συνταγή. Ουσιαστικά είναι η χοιρινή τηγανιά στην Κύπρο. Όταν τη δοκίμασα πρώτη φορά, πραγματικά ενθουσιάστηκα και δεν ήξερα πόσο δύσκολη είναι να τη φτιάξουμε. Τελικά είναι πολύ εύκολη συνταγή. Θα γίνει μια από τις αγαπημένες σας. Πάμε να δούμε την κάρτα. Είμαι σίγουρος πως όλα τα υλικά που χρειαζόμαστε για αυτή τη συνταγή τα έχετε σπίτι σας και θα ξεκινήσουμε να φτιάξουμε το πιο νόστιμο χοιρινό που έχετε δοκιμάσει. Για τα αφέλεια, χοιρινό κρασάτο θα χρειαστούμε 1200 γραμμάρια χοιρινό λαιμό, ένα κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, δύο κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, δύο φύλλα δάφνης, ένα κύβο κότας, 300 γραμμάρια κρασί λευκό, 500 ml σπορέλαιο για το τηγάνισμα, ένα κιλό πατάτες, ένα κουταλάκι του γλυκού κόλιανδρο σε σπόρους, ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη ξερή, ξύσμα από ένα λεμόνι και 2 κουταλιές της σούπας χυμό λεμόνι. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε ρίγανη φρέσκια και ένα κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα απ' όλα με το χοιρινό μας. Θέλουμε χοιρινό λαιμό. Και χρειαζόμαστε μία γενναιόδορη ποσότητα, μην το λυπηθείτε. Θέλω να πάρετε καλό χοιρινό λαιμό, χρειαζόμαστε για τη συνταγή μας και όση ώρα θα κάνουμε να κόψουμε το χοιρινό μας, ας αρχίσουμε να ζεσταίνουμε τη χύτρα μας. Θέλω μέτρια φωτιά και ένα καλό μαχαιράκι. Λοιπόν, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αρκετά κρέατα για να φτιάξουμε τη συγκεκριμένη συνταγή, αρκετά τμήματα του χοιρινού. Η πανσέτα είναι μία εκδοχή που μας αρέσει, αλλά θα βγει αρκετά λιπαρό το φαγητό μας, οπότε γι' αυτό το λόγο παίρνω λαιμό. Βέβαια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και πιο έτσι καθαρό κρέας, μπορούμε να πάρουμε καρέ, αλλά εγώ στη συγκεκριμένη συνταγή θα βάλω λαιμό, γιατί το λιπάκι για μένα στο λαιμό είναι ισορροπημένο. Τόσο όσο. Λοιπόν, θέλω να κόψετε μικρά κομματάκια, περίπου εδώ. Και λίγο μεγαλύτερα, λίγο μικρότερα να τα κόψετε, δεν πειράζει, διότι αλλιώς το κρέας θα το μαγειρέψουμε στη χύτρα, οπότε θα λιώσει. Βέβαια, την όλη διαδικασία μπορείτε να ζητήσετε να σας την κάνει και ο χασάπης. Αλλά το έχουμε πει χιλιάδες φορές, συνεχίζουμε να το λέμε, ότι όσο περισσότερο αρχίζετε να επεξεργάζετε την πρώτη ύλη, τόσο καλύτερη θα γίνεται στη μαγειρική. Δεν είναι τίποτα να πάρουμε το κρέας μας να το κόψουμε. Τώρα, καθώς τελειώνουμε το κρεατάκι μας εδώ, θα κόψω και το κρεμμυδάκι μου εδώ, σε μεγάλα κομμάτια, δεν χρειάζεται να τα κόψετε μικρά. Εδώ. Και το κρεμμυδάκι μας θα λιώσει μέσα στη χύτρα, οπότε κόβουμε σε μεγάλα κομμάτια. Και το σκόρδο μας. Και έτσι όπως είναι, ανακατεύουμε κρεμμύδι, σκόρδο και το χοιρινό. Θα προσθέσω μέσα λίγο λαδάκι, περίπου 2 κουταλιές σούπας, δεν χρειάζεται πολύ, γιατί ούτως ή αλλιώς έχει το κρεατάκι μας λιπάκι. Απλά θέλουμε να το βοηθήσουμε στην αρχή να ροδοκοκκινήσει και ανακατεύουμε καλά. Εδώ θα προσθέσω λίγο πιπέρι και λίγο αλάτι. Και μόλις ρίξουμε και το αλατάκι μας, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε στη χύτρα μας. Εδώ. Σκόρδο, κρεμμύδι, το χοιρινό μας, λαδάκι, αλάτι και πιπέρι. Τώρα, θέλω μία καλή κουτάλα και θέλω να δώσω ωραίο χρώμα στο χοιρινό. Κοιτάξτε τι ωραίο που γίνεται μέσα. Γι' αυτό το λόγο θέλω να προθερμάνω καλά τη χύτρα μου για να μπορέσει να δώσει κατευθείαν αυτό το υπέροχο χρώμα στο χοιρινό. Το βλέπετε. Θέλουμε να καραμελώσει. Τώρα, μόλις πάρει ωραίο χρώμα το χοιρινό μας, θα ρίξουμε μέσα 2 φύλλα δάφνης. Μ' αρέσει πάρα πολύ να βάζω και ένα ζωμό, γιατί έτσι δίνει πιο πλούσια γεύση στο χοιρινό. Προαιρετικός είναι ο ζωμός, μπορείτε να βάλετε άμα θέλετε μπόλικο αλάτι και πιπέρι. Και στην Κύπρο παραδοσιακά σβήνουν με ξύδι και κόκκινο κρασί. Εγώ το έχω έτσι κάνει λίγο πιο απλό, γιατί τα αφέλεια είναι σχετικά ξινά. Εμένα μου αρέσει, αλλά σε κάποιους που τη δοκιμάσουν τη συνταγή για πρώτη φορά μπορεί να είναι αρκετά ξινά και να μην τους αρέσει τόσο πολύ. Γι' αυτό το λόγο το μόνο που κάνω είναι να σβήνω με λίγο κρασάκι. Θα ρίξω λίγο κρασί μέσα. Εδώ. Χαμηλώνω λίγο τη φωτιά και ήρθε η ώρα να μαγειρέψουμε το κρέας μας. Κλείνουμε τη χύτρα μας, βάζουμε στην ένδειξη 2,
εδώ. Και από τη στιγμή που κλείσουμε τη χύτρα μας, σιγά σιγά το έμβολο θα αρχίζει να σηκώνεται. Με το που φτάσει στο πράσινο σημείο, μετράμε 20 λεπτάκια. Τώρα, όση ώρα μαγειρεύεται το κρέας, πάμε να ετοιμάσουμε τις πατατούλες μας. Γιατί σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, σε 25 λεπτά το φαγητό μας θα είναι έτοιμο, σερβιρισμένο. Τώρα, για να κάνουμε τα αφέλεια, χρειαζόμαστε πατατούλες. Και οι πατατούλες, ο καλύτερος τρόπος που μπορούμε να τις βάλουμε μέσα στο φαγητό μας είναι αφού πρώτα τις τηγανίσουμε. Οπότε, όση ώρα κάνουμε να καθαρίσουμε τις πατάτες. Ένα ωραίο τηγανάκι πάνω στη φωτιά και θα ρίξουμε σπορέλαιο. Ουσιαστικά θα τηγανίσουμε τις πατάτες. Θα ρίξετε αρκετό σπορέλαιο για να μπορέσουν οι πατάτες να τηγανιστούν καλά. Τέλεια. Και πάμε να καθαρίσουμε τις πατάτες. Θα το κάνω με το στρατιωτικό τρόπο. Μαχαιράκι, σιγά σιγά. Είναι ωραία διαδικασία και αυτή η πατάτα είναι καλή. Η πατάτα που είναι καλή για τηγάνι, να θυμάστε ότι όταν την καθαρίζετε δεν βγάζει πάρα πολύ υγρασία. Αυτή είναι που μας κάνει τελικά για τηγάνι. Σε περίπτωση που είναι κυτρινόσαρκη, δηλαδή η σάρκα της είναι κίτρινη όπως βλέπετε εδώ πέρα, τότε είναι κατάλληλη για τηγάνι. Σε περίπτωση που είναι λευκόσαρκη, τότε η πατάτα μας είναι κατάλληλη για πουρέ. Η συγκεκριμένη είναι ακριβώς η πατάτα που θέλουμε, γιατί θέλουμε να είναι κίτρινη, θέλουμε να είναι γευστική, θέλουμε να έχει άμυλο. Όσο πιο κίτρινη είναι, τόσο περισσότερο άμυλο έχει και οπότε θα γίνει πάρα πολύ τραγανή και πάρα πολύ νόστιμη. Καθαρίσαμε και τις πατατούλες μας και τώρα θέλω να τις κόψετε μικρά-μικρά κυβάκια. Κοιτάξτε. Έτσι όπως είναι. Και με το που τελειώσουμε τις πατατούλες μας, έτσι όπως είναι, τις ρίχνουμε μέσα στο τηγάνι, εδώ. Ωραία και όμορφα, νοικοκυρεμένα. Και να σας πω τι κάνω εγώ στις τηγανιτές πατάτες, να το κάνετε κι εσείς, βοηθάει πάρα πολύ στη γεύση. Λίγο αλατάκι. Γιατί τραβάνε αλάτι οι πατάτες μέσα και γίνονται πολύ πιο γευστικές. Τώρα, η χύτρα μας, μόλις η θερμοκρασία φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο, θα φτάσει στο κίτρινο χρώμα. Μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το πράσινο και μόλις φτάσει στο πράσινο, χαμηλώνουμε τη φωτιά αρκετά. Δεν χρειάζεται να καίμε τσάμπα ρεύμα, γιατί με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούμε ενέργεια και σε 20 λεπτάκια από αυτό το σημείο το φαγητό μας θα είναι έτοιμο. Δεν θέλουμε να βάλουμε τέρμα τη φωτιά μας, δεν υπάρχει λόγος. Σκοπός της χύτρας είναι να εξοικονομήσει μέχρι και 50% της ενέργειας που θα χρησιμοποιήσουμε κανονικά για να κάνουμε το φαγητό μας. Τώρα, ο πάτος της χύτρας έχει πατηθεί με 2.500 τόνους, οπότε είναι συμπιεσμένος. Γι' αυτό το λόγο διαχέεται πάρα πολύ καλά η θερμοκρασία μέσα στη χύτρα και επίσης κρατάει η θερμοκρασία η χύτρα μας. Γι' αυτό το λόγο εξοικονομούμε ενέργεια και γίνεται πολύ γρήγορα το φαγητό μας. Σε 20 λεπτάκια το χοιρινό μου θα είναι έτοιμο. Σε 20 λεπτάκια και λίγο λιγότερο οι πατάτες μου θα είναι έτοιμες. Οπότε μόλις είναι έτοιμα όλα, θα τα αναμίξω. Θα ρίξω μέσα τον κόριανδρο, τη ρίγανη και το λεμόνι και θα σερβίρω. Λοιπόν, και μετά από 20 λεπτάκια το φαγητό μας είναι έτοιμο. Να σας πω και ένα μικρό tip. Μπορείτε 5 λεπτά πριν να είναι έτοιμο να σβήσετε τελείως τη φωτιά σας, ούτως ή αλλιώς το φαγητό μας συνεχίζει να ψήνεται, γιατί η χύτρα κρατάει θερμοκρασία. Έτσι γλιτώνουμε ακόμα περισσότερη ενέργεια. Τώρα, μετά από 20 λεπτάκια, αποσυμπιέζουμε όλο τον ατμό που τυχόν να υπάρχει μέσα στη χύτρα. Και μόλις αποσυμπιεστεί τελείως, τότε ανοίγει και το καπάκι. Ανοίγουμε το καπάκι εδώ. Και κοιτάξτε εδώ, έχω σβήσει τη φωτιά, αλλά επειδή ο πάτος της χύτρας έχει κρατήσει θερμοκρασία, το φαγητό μου συνεχίζει να βράζει. Τώρα, θα ανοίξω τη φωτιά μου εδώ πέρα και θα προσθέσω μέσα τις πατατούλες που έχω τηγανίσει και τις έχω βάλει σε απορροφητικό χαρτί για να απορροφήσει το χαρτί μας το λάδι το παραπανήσιο. Και έχω ένα τηγανάκι εδώ πέρα όπου θα σοτάρω λίγο τον κόριανδρο. Και όταν λέμε το σοτάρουμε, πραγματικά το σοτάρουμε. Κοιτάξτε εδώ, ο κόριανδρος όταν το ρίξουμε σε ένα τηγανάκι αρχίζει και χορεύει. Θα αρχίσει σιγά σιγά να τσιρτσιρίζει και να πετάγεται, αλλά δεν μας πειράζει, αυτό είναι το φαγητό, έτσι πρέπει να είναι. Θα μιλώνω λίγο τη φωτιά, δεν θέλουμε να είναι δυνατά, το κρέας μας είναι έτοιμο, οι πατάτες είναι έτοιμες. Κοιτάξτε εδώ, θέλουμε να ακούσουμε αυτό το τσικ 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 που μας αρέσει. Εδώ. Και όλο το φαγητό μας έχει χαρακτηριστικό συστατικό, τον κόριανδρο. Δεν θέλω να τον παραμελήσετε, ο κόριανδρος είναι ένα φανταστικό υλικό, υπάρχει σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Μοιάζει με πιπέρι, αλλά δεν έχει την αίσθηση του πιπεριού. Είναι πολύ πιο μαλακό, πολύ πιο εύκολο στην βρώση. Και μην το κάψετε, θέλουμε να το ζεστάνουμε, να γίνει ωραίος. Και μόλις το ζεστάνουμε, εδώ παίρνουμε, το ρίχνουμε σε ένα γουδί. Κοιτάξτε. Γρήγορα, γρήγορα, για να μην καεί. Δεν θέλουμε να καεί, θέλουμε να καβουρτιστεί λίγο. Και σπάστε λίγο με το γουδί, εδώ. Με το που αρχίσετε να σπάτε, εδώ πέρα, θα μυρίσετε και πραγματικά θα ενθουσιαστείτε με το άρωμα που βγάζει αυτό το φανταστικό υλικό. Αυτό θέλουμε. Το σπάμε λίγο, ρίχνουμε μέσα στο φαγητό μας, εδώ. Θα προσθέσω και τη ρίγανη.
Και το τελευταίο συστατικό που θα ρίξουμε μέσα είναι τι? Το λεμονάκι μας. Θέλουμε ξύσμα από λεμόνι, λίγο χυμό από λεμόνι, εδώ, περίπου 2 κουταλιές σούπας. Σβήνουμε όλα μας τα μάτια, είχα ξεχάσει ένα ανοιχτό, εδώ, και κάνουμε το τελευταίο ανακάτεμα. Ανακατεύουμε και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ. Οι πατάτες μαζί με το λεμόνι, μαζί με το κρασί, μαζί με όλα αυτά τα υπέροχα υλικά που έχουμε βάλει στο φαγητό μας, πραγματικά έχουμε στο σπίτι μας, κάνουν ένα φανταστικό φαγητό. Το κρατάκι μου έχει λιώσει, έχει μαλακώσει τόσο ωραία και ουσιαστικά είναι ένα ολοκληρωμένο γεύμα γιατί έχει την πρωτεΐνη από το κρεατάκι μας, έχει υδατάνθρακα από την πατάτα και δεν έχει πολλά λιπαρά. Σουρώσαμε τα περιτά λάδια με το χαρτάκι και ο κόριανδρος μαζί με τη ρίγανη και το λεμόνι κάνει το πιο λεμονάτο χοιρινό ever. Είναι φανταστικό. Το μόνο πράγμα που θα κάνω είναι στο τέλος πάνω το φαγητό να ρίξω λίγη φρέσκια ρίγανη. Και τι άλλο θα ρίξω, για πείτε μου, μπορείτε να μαντέψετε. Ε? Λίγο φρέσκο ελαιόλαδο. Λίγο λαδάκι φρέσκο στο τέλος και βουαλά. Το φαγητό μας είναι φανταστικό, είναι πανεύκολο. Σε 25 λεπτά από την αρχή που ξεκινήσαμε είναι έτοιμο. Οπότε πιστεύω ότι θα γίνει από τα αγαπημένα σας φαγητά. Πρέπει να το δοκιμάσετε, γιατί θα το λατρέψετε και θα το φτιάχνετε όλη την ώρα. Για το κρασάτο χοιρινό, αφέλεια. Κόβουμε το χοιρινό σε μικρά κομμάτια. Προσθέτουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο χοντροκομμένα. Ρίχνουμε το ελαιόλαδο, πιπέρι, αλάτι και ανακατεύουμε. Στη συνέχεια, σοτάρουμε στη χύτρα το κρέας σε μέτρια φωτιά για 3 με 4 λεπτά μέχρι να πάρει χρώμα. Προσθέτουμε τα φύλλα δάφνης, τον κύβο κότας και σβήνουμε με το λευκό κρασί. Χαμηλώνουμε τη φωτιά, κλείνουμε το καπάκι της χύτρας, βάζουμε τη βαλβίδα στην κατάλληλη ένδειξη και βράζουμε για 20 λεπτά. Μόλις είναι έτοιμο το φαγητό, γυρίζουμε τη βαλβίδα αποσυμπίεσης ώστε να φύγει όλος ο ατμός μέσα από τη χύτρα και την ανοίγουμε. Ξεφλουδίζουμε τις πατάτες και τις κόβουμε σε μικρά κυβάκια. Στη συνέχεια τις τηγανίζουμε σε ένα τηγάνι με σπορέλαιο και ρίχνουμε αλάτι. Τις βγάζουμε σε απορροφητικό χαρτί και τις βάζουμε στη χύτρα με το κρέας. Στη συνέχεια, σοτάρουμε σε ένα τηγάνι τους σπόρους κόλιανδρου για 1 με 2 λεπτά, τους πάμε στο γουδί και τους ρίχνουμε στη χύτρα. Προσθέτουμε τη ρίγανη, το χυμό και το ξύσμα από το λεμόνι και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε το κρασάτο χοιρινό με τις πατάτες και προσθέτουμε φρέσκια ρίγανη και ελαιόλαδο. Τώρα, ήρθε η ώρα της δοκιμής. Ωλαλά. Ξέρω ότι με ζηλεύετε όλοι. Και κοιτάξτε εδώ. Το κρέας απλά λιώνει. Ακουμπάς και κόβονται κομματάκια. Δεν χρειάζεται να μασίσεις. Παναγία μου. Είναι ξινούτσικο, αλλά με την καλή έννοια ξινούτσικο. Και ο κόριανδρος, καθώς το βάζουμε στο φαγητό, πραγματικά αρωματίζει το φαγητό μας. Κόριανδρος, κρασάκι, λεμόνι και ρίγανη. Μοναδικό φαγητό. Για να καταλάβετε ακριβώς τη γεύση αυτού του φαγητού, πρέπει να το φτιάξετε. Εγώ θα συνεχίσω να τρώω. Μόλις τελειώσει το φαγητό μου, πάμε να φτιάξουμε την επόμενη συνταγή.